Σας Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε, και για τη συμμετοχή ευχαριστώ σας. πάρα πολύ. Καλωσορίζω τον εξαίρετο ομιλητή και ήταν ξεχωριστός και θαυμαστός και μας έδωσε πάρα πολλές σημαντικές πληροφορίες, όπως και σε όλους τους άλλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συνεδρίαση. Ειλικρινά προβληματίζομαι για το πώς πρέπει να αρχίσω και από πού πρέπει να αρχίσω, γιατί δυστυχώς όλη η δομή και η ανάπτυξη του τμήματος της διαχείρισης του πλάσματος στην Ελλάδα ξεκίνησε στρεβλά και το στρεβλό συνεχίζει να υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία. Να υπενθυμίσω ότι το 2004 έγινε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο αφορούσε την διαχείριση του πλάσματος με τη δημιουργία ενός εργοστασίου που δυστυχώς μέσα στις αντιλήψεις μιας παλιότερης εποχής δεν λειτουργήσε ποτέ, δεν απέδωσε και δεν υλοποιήθηκε το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο υπήρχε εκείνη την εποχή. Κάπου εκεί βρίσκεται και όλη η αιτία που η Ελλάδα πιστεύω δεν είχε δώσει τα στοιχεία όπως αρχικά παρουσιάσατε, γιατί τι άλλο θα είχε να παρουσιάσει όσον αφορά αυτό το τομέα. Δυστυχώς στην αναμόρφωση και στην καινούργια ανανεωτική πορεία η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει από την αρχική εκμάθηση της αλφαβήτα, με την έννοια ότι ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τη συγκεντροποίηση του αίματος, βασική προϋπόθεση για να μπορούμε να χαράξουμε και εθνικές στρατηγικές, αλλά και να μιλήσουμε για μια άλλη προοπτική και μια άλλη κατεύθυνση. Μέσα στην κρίση του κορονοϊού υπάρχουν, μας οδηγούν σε μια καλή προοπτική που μπορούμε να μιλήσουμε όχι στο άμεσο μέλλον, αλλά στο ορατό μέλλον για μια καλύτερη προοπτική και μια καλύτερη στρατηγική και μια υλοποίηση αυτής της στρατηγικής που είναι και το ζητούμενο, που είναι και το μισό που πρέπει να γίνει. Να σας ενημερώσω ότι έχει ολοκληρωθεί όλος ο διαγωνισμός για την απόκτηση και την υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος που δεν υπήρχε. Για τον ομιλητή μας αυτά θα είναι παράξενα πράγματα, διανόητα πράγματα, που όμως είναι μια μεγάλη αλήθεια και αυτή είναι. Πιστεύουμε ότι σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμη η Ελλάδα να μπορεί να λειτουργεί σαν ενιαίος χώρος. Το πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή την περίοδο του κορονοϊού πάρα πολύ μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως είναι το Αττικόν, όπως είναι το Λαϊκό Νοσοκομείο, άμεσα και το Αγία Σοφία μπαίνουν στην συγκεντροποίηση του αίματος και μπορούμε να μιλάμε για μια καλύτερη προοπτική. Τουλάχιστον με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν τώρα, προσπαθούμε να ενοποιήσουμε τουλάχιστον τα νοσοκομεία της Αττικής μέσα σε μια διασύνδεση η οποία να είναι λειτουργική και αποδοτική. Αλλά για να μην καθυστερώ τη συνεδρίαση και να μην παρεκτρέπω το βασικό σκοπό, είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο μεγάλες αδυναμίες για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε διαχείριση και πλασματοποίηση του πλάσματος και να χρησιμοποιηθούν στους ασθενείς μας. Η απουσία της συγκεντροποίησης δεν επιτρέπει να έχουμε τη σημαντική και την καθοριστική ποσότητα πλάσματος, όπως και η υπερβολική χρήση του πλάσματος από τα νοσοκομεία στις θεραπείες ελαττώνει κατά πολύ την ποσότητα πλάσματος στην οποία μπορεί ο διεύθυνσης πλάσματος προϋποθέτει να έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον 50.000 λίτρα πλάσματος αξιοποιήσιμο. Αυτή την ποσότητα αυτή τη στιγμή η χώρα δεν την έχει, όμως με αναθεώρηστων στρατηγικών, των οποίων αφενός είναι στον τομέα της χρήσης του πλάσματος η λογική χρήση και η ορθολογική χρήση, αλλά και με την ολοκλήρωση της
συγκεντροποίηση του αίματος θα μπορούμε να μιλάμε για την κρίσιμη ποσότητα την οποία θα χρειάζεται να έχουμε προκειμένου να μπούμε σε προγράμματα για την υλοποίηση της, της χρησιμοποίησης και της επεργασίας του πλάγματος στους παράγοντες στους οποίους χρειάζεται τόσο το εθνικό μας σύστημα αλλά και όλες οι δομές υγείας που χρειάζονται για την άμα για την επόμενη μέρα, βάζοντας στάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε πολύ σύντομα να είμαστε κι εμείς παρόντες σε όλο το παγκόσμιο γένεση ή αν θέλετε σε αυτές τις χώρες που πολύ εύστοχα σημειώσατε και μπορούμε να μιμηθούμε και από ό,τι έχει αποδειχθεί ότι κάθε φορά που βάνουμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση δεν θα υστερήσουμε και εμείς πάνω σε αυτό το τομέα. Δεν ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο με την ελπίδα ότι όπως τα καταφέρνουμε στην περίοδο του κορονοϊού έτσι και πολύ σύντομα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε πολύ σημαντικά καινούργια πράγματα.